Ξεχωριστή ήταν η παρουσία των μαθητών του 6ου Γυμνασίου Ηρακλείου στο 2ο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Φλωρεντία και είχε ως θέμα τον πολιτισμό και τη σύνδεση της πόλης του Ηρακλείου, τότε Κάντια, με την αναγεννησιακή περίοδο. Εμείς λοιπόν πατήσαμε στο θέμα της αναγέννησης. Το Ηράκλειο είναι μια πόλη με πάρα πολλά μνημεία αναγεννησιακά. Έτσι λοιπόν τα παιδιά γνώρισαν καλύτερα το Ηράκλειο, είδαν τα μνημεία αυτά τα αναγεννησιακά, είδαν μέσα από τα μνημεία την ποίηση της εποχής εκείνης, τη ζωγραφική, την αρχιτεκτονική. Η φωτογραφική ομάδα του σχολείου, τα Φλασάκια, φωτογράφησαν γωνιές της πόλης που συνδέονται με την αναγέννηση. Ερχόμενα κοντύτερα με το παρελθόν της πόλης που ζουν, γνωρίζοντας αυτή τη βαθιά πολιτιστική παράδοση σε μαθητές από όλη την Ευρώπη που συμμετείχαν στο συνέδριο. Όταν ξεκίνησε το τραγούδι του Ερωτόκριτου, πραγματικά όλοι ρίγησαν. Το βίντεο που δημιουργήθηκε έκλεψε τις εντυπώσεις, ενώ συγκινητική ήταν και η προσπάθεια των παιδιών της χοροδίας, συνοδευόμενα από μουσικούς πρώην μαθητές του σχολείου, να υμνήσουν έναν από τους πιο γνωστούς και ανεξίτηλους έρωτες της εποχής εκείνης, του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας. Από τις καλύτερες παρουσιάσεις στη Φλωρεντία. Το καταλάβαμε αυτό, το κατάλαβαν και τα παιδιά, συγκρίνοντας τις δουλειές των άλλων σχολείων που και αυτές ήταν εξαιρετικές, αλλά πραγματικά τα παιδιά μας τα θαυμάσαν όλοι. Όπως ανέφεραν τόσο η διευθύντρια όσο και η υποδιευθύντρια του 6ου Γυμνασίου, η εξωστρέφεια των σχολείων και η συμμετοχή ως ομάδες σε συνέδρια και δράσεις μόνο θετικά αποτελέσματα φέρνουν, ενισχύοντας το σύγχρονο ρόλο του σχολείου που φέρνει τα παιδιά κοντύτερα στην κοινωνία, την εξέλιξη και την πολυπολιτισμικότητα. Το σχολείο μας σχετίζεται με εξωστρέφεια. Μας ενδιαφέρει να παίρνουν γνώσεις, ερεθίσματα, πληροφορίες γενικά από το χώρο γύρω. Έτσι πρέπει να είναι τα σύγχρονα σχολεία, να έχουν εξωστρέφεια.